Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Το κλίμα που εισπράξαμε από τις συζητήσεις με όλους τους υπουργούς που μετήχαν στη σημερινή διυπουργική υπό τον κύριο Βενιζέλο είναι πραγματικά πάρα πολύ βαρύ. Οι δανειστές μας εμφανίζονται πραγματικά ανυποχώρητοι. Μάλιστα, έχουν σκληρύνει σε πολλά ζητήματα την στάση τους σε σχέση με τις προηγούμενες επαφές και επισκέψεις τους στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι στο θέμα των μισθών εμφανίζονται πραγματικά ανυποχώρητοι. Ζητούν μείωση των αποδοχών τουλάχιστον 25%. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν στο τραπέζι και ο κατώτατος μισθός και τα δώρα και οι κλαδικές συμβάσεις και οι μετενέργειες. Αυτό που μας έλεγαν οι υπουργοί είναι ότι ίσως να πετύχουμε να γλιτώσουμε τον έναν από τους δύο μισθούς. Εμφανίζονται όμως εξαιρετικά απεσιόδοξοι για το να πετύχουμε να μην κοπούν οι δύο μισθοί. Τώρα, στο θέμα των συντάξεων, των επικουρικών συντάξεων, αυτό που είπε πριν και ο Ιορδάνης, να εξηγήσουμε και πού οφείλεται αυτή η σκλήρινση της τάσης τους. Γιατί ενώ είχαν αποδεχτεί την πρόταση της κυβέρνησης για μείωση της τάξης του 15%, ξαφνικά επανήλθαν στο σκληρό σενάριο της μείωσης του 35%. Αυτό πραγματικά γίνεται διότι έχουν διαπιστώσει ότι εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πραγματικά τίποτα. Από το ασφαλιστικό και μετά δεν έχουν δει, όπως λένε τουλάχιστον στις συναντήσεις με την κυβέρνηση, δεν έχουν δει να προχωράει ούτε μία μεταρρύθμιση. Αυτό τους έχει φέρει λοιπόν στο εντελώς απέναντι άκρο. Είναι πραγματικά σε μια κατάσταση πολεμική, θα λέγαμε, η Τρόικα απέναντι στην κυβέρνηση. Θεωρεί ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα και πλέον τα ζητάει όλα. Καλά, είναι πολεμική κατάσταση, μισό λεπτό, Σοφία. Απέναντι στην Τρόικα, ποιους τιμωρεί? Απέναντι στην κυβέρνηση, τη κυβέρνηση τιμωρεί ή τιμωρεί τους απόμακους τρίτης ηλικίας? Τιμωρεί ανθρώπους που είναι 65, 70 ή 80 χρονών, οι οποίοι έχουν δει τις συντάξεις τους να μειώνονται 2, 3 και 4 φορές τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν έχουν να φάνε. Δεν έχουν να πληρώσουν φάρμακα. Δηλαδή θέλει να τους φέρει σε ένα σημείο εξαθλίωσης. Αλλά είναι προφανές, από ό,τι καταλαβαίνουμε από όλη την πρακτική της Τρόικας, ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Τους ενδιαφέρουν μόνο οι αριθμοί, Σοφία. Δυστυχώς, αυτή είναι η θλιβερή αλήθεια. Δεν τους ενδιαφέρει και μάλιστα δεν δέχονται, γιατί υπήρξαν αντεπιχειρήματα από ελληνικής πλευράς ότι αν μειωθούν οι μισθοί στα ποσοστά που ζητούν, αυτό θα σημαίνει ότι θα φύγουν από την αγορά ετησίως 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για να το εξηγήσουμε, Νίκο? 2,5 δισεκατομμύρια μαύρη τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία και 1 δισεκατομμύριο απώλεια εσόδων από φόρους. Προσπαθούν να τους εξηγήσουν λοιπόν ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Μειώνοντας τα εισοδήματα, αυξάνει την ύφεση, άρα χρειάζεσαι και νέα μέτρα. Δεν το δέχονται όμως ούτε αυτό το επιχείρημα. Αίμα δημοσίων υπαλλήλων εδώ και τώρα ζητά να δει η Τρόικα, που δεν κάνει χιλιοστό πίσω στις απαιτήσεις της για ευθείες απολύσεις τουλάχιστον 15.000 εργαζομένων εντός του 2012, μέσα από ένα δρόμο στρωμένο από λουκέτα, πολιτήρια και αξιολογήσεις του πολιτικού αλλά και όλου του ένστολου προσωπικού από Γάλλους ειδικούς. Μια επέθεση από αλλότερους υπαλληλίσκους ξένων διαφορετικών των ελληνικών σφαιρόντων θα σημάνει την άλωση του στενού πυρήνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της συνοχής τους. Ανυποχώρητη, η Τρόικα εμένει στην πάση θυσία μείωση κατά 150.000 των δημοσίων υπαλλήλων ως το 2015 μέσω συνταξιοδότησης, αποχώρησης αλλά κυρίως απολύσεων. 15.000 εκ των οποίων απαιτεί να γίνουν μέσα στο 2012, ενώ επίσης φέτος επιβάλλει να πουληθούν ακόμη 3 δημόσιοι οργανισμοί. Η Τρόικα ζητά να διευρυνθούν οι φορείς στους οποίους θα μπει λουκέτο με συνοπτικές διαδικασίες, δείχνοντας και εκεί το μονόδρομο της απόλυσης στο υπάρχον προσωπικό, αφού η τριμερής βάζει οριστική ταφόπλακα σε όλα τα προγράμματα μετατάξεων, εφεδρείας και όποιας άλλης εναλλακτικής, ώστε να πιέσει και για περισσότερες οικειοθελείς αποχωρήσεις από το δημόσιο, αφού κρίνει πενιχρή τη μέχρι στιγμής εξοικονόμηση στο μισθολογικό κόστος. Η Τρόικα διαφωνεί και με την ομάδα Ράιχενμπαχ ότι για το ποιος θα φύγει πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων, μηδέν εξαιρουμένων εκπαιδευτικών και ένστολων από Γάλλους ειδικούς, θέμα το οποίο έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Εάν προχωρήσουν οι σκέψεις τους στην υλοποίηση αυτών των προθέσεών τους, θα δουν όσα δεν έχουν δει μέχρι τώρα. Να αντισταθούμε όλοι μαζί σε αυτή την πολιτική, να ανατραπεί αυτή η πολιτική, γιατί θα διαλύσει το δημόσιο σχολείο.
Οι Γάλλοι αξιολογητές θα περάσουν από κόσκινο και τους 780.000 δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να κρίνουν τους πλέον απαραίτητους και ικανούς να μείνουν και τους υποψήφιους να απολυθούν. Από την Κρυσάρα δεν θα ξεφύγουν ούτε 190.000 εκπαιδευτικοί, με πιο επίφαβους για αποχώρηση ορομίσθιους και συμβασιούχους, ούτε οι αλυτώσιμοι μόνιμοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κλάδι που αν και θα εξεταστούν υπό ειδικό πρίσμα δεν θα γλιτώσουν το μαχαίρι, τουλάχιστον στις προσλήψεις μέσω Πανελληνίων, αφού σύμφωνα με την Τρόικα δυναμητίζουν τον κανόνα μιας εισόδου ανά 10 αποχωρήσεις από το δημόσιο. Είναι τελείως ανεπίτρεπτο να έρθουν κάποιοι απάτριδες αξιολογητές να μας αξιολογήσουν τη στιγμή που εμείς τουλάχιστον αξιολογούμαστε σε τρία επίπεδα κατέτος. Προτεραιότητα στην κιλοτίνα της απόλυσης μετά την απαγόρευση κάθε μετάταξης αποκτούν αυτομάτως όσοι εργάζονται σε οργανισμούς που βάζουν λουκέτο, όσοι κριθούν ως υπεράριθμοι από τις συγχωνεύσεις υπηρεσιών και τμήματων σε όλο το φάσμα του δημοσίου, αλλά και όσοι εργάζονται σε προσπόληση φορείς του κράτους ή των Δήμων. Έχει αγκούρια, μπανάνες, ντομάτες, ψωμάκι, πράσο, ένα κουνουπίδι. Μια φορά την εβδομάδα, εκατοντάδες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης παίρνουν τρόφιμα από τις αποθήκες της φιλανθρωπικής οργάνωσης Άρτος Δράση. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να βοηθηθεί όλος ο κόσμος, γιατί οι πολύτεκνες οικογένειες δεν μπορούν να ζήσουν με 1-2 τσάντες που δίνουν. Αλλά και αυτά όμως είναι καλά. Οι πιο πολλοί διστάζουν να μιλήσουν για τις δυσκολίες που περνούν, για την αγωνία τους να εξασφαλίσουν το φαγητό της ημέρας. Έχω 4 παιδιά, δεν δουλεύω, είμαι άνεργη. Εργάζονται κάποια τα παιδιά? Δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Βρίσκουν, ξέρω εγώ, για καμιά εβδομάδα και τίποτα. Ψάχνει να βρει δουλειά. Όμως σε αυτή την ηλικία και αυτή την εποχή, όπως λέει, δύσκολα μπορεί να βρει. Όταν πηγαίνω στα σπίτια όπου μου λένε και καθαρίζω. Εκεί στη γειτονιά που με έχουν 2-3 κυρίες, πάρα πολλοί κόσμος υποφέρει. Δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν με τρόφιμα οι αποθήκες και αμέσως αδειάζουν. Όπως λένε οι υπεύθυνοι του σωματείου, η ανάγκη του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερη το τελευταίο διάστημα. Συντίζουμε και υποστηρίζουμε γύρω στα 18 με 20.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο. Εκτός από τα τρόφιμα, πολλοί επισκέπτονται τα γραφεία της οργάνωσης για να ανταλλάξουν μεταξύ τους προϊόντα. Έφερα κάτι ρούχα που δεν τα χρειάζομαι. Μάλιστα. Και αν είναι εσύ να μου δώσεις κάτι άλλο που... Θέλεις παπουτσάκια? Ναι. Ρούχα για τα παιδάκια? Πώς έχεις κάνει από το πρωί? 200 κιλά, 210. Ό,τι περισσεύει το βράδυ μπαίνει σε μια κατάψυξη. Και έρχεται μία φορά τη βδομάδα μία κυρία και τα παίρνει και τα πηγαίνει στην οργάνωση που είναι για τους φτωχούς. Η αλληλεγγύη υπάρχει πλέον σε κάθε γειτονιά. Εθελοντές από το ειστέρημα και τον κόπο τους βοηθούν όσους έχουν ανάγκη. Δεν είναι να δίνεις από το περίσσεμά σου, είναι να δίνεις από το στέρημά σου. Δεν είμαστε κι εμείς πλούσιοι. Φτωχοί είμαστε. Επαγγελματίες, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά το βασικό είναι να βοηθάς. Αν βοηθάς, αισθάνεσαι καλύτερα. Καλύτερα να δίνεις παρά να σου δίνουν. Καθημερινά μεγάλες ποσότητες ψαριών στέλνουν σε ιδρύματα και ορφανοτροφία οι ψαράδες στη Βάρκιζα. Προκειμένου να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί, τα δίνουμε στο παιδικό χωριό ΣΟΣ, έχουμε δώσει αρκετές φορές, σε άλλα ορφανοτροφία, σε γεροκομεία, σε διάφορα. Όπου τέλος πάντων υπάρχει ανάγκη. Η ζωή κάποιων ανθρώπων μπορεί να καλυτερεύσει, υποστηρίζουν οι εθελοντές, αρκεί όλοι να ευαισθητοποιηθούμε.